δώσουμε το λόγο στον κύριο Δρίτσα. Μόλις ήρθε εδώ στο εργοστάσιο της Ελβό. Καλή σας ημέρα. Βλέπουμε οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Ήρθατε να συνομιλήσετε μαζί τους. Τι θα πεις στους εργαζόμενους? Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Δρίτσα. Γεια σας κύριε Δρίτσα. Αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, πολλοί βουλευτές και μέλη των οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, να τους μεταφέρουμε την σαφή και τεκμηριωμένη άποψή μας ότι αυτό το εργοστάσιο μπορεί να διατηρηθεί, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που κακοδιοικήσεις κυβερνήσεων και διορισμένων διοικήσεων δημιούργησαν στο παρελθόν. Μπορεί να μην έχει ελλείμματα και μπορεί να στηρίξει την αμυντική βιομηχανία. Εσείς κύριε Δρίτσα, να ρωτήσω κάτι, θα τις κρατήσετε όσες έχουν τις αμυντικές βιομηχανίες ή χρειάζεται όλα όσα χρειάζεται να την επιστροφή στον κύριο Δρίτσα. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω, κύριε Δρίτσα, μπορείς να αναλάβεις την ερώτηση? Με ακούτε κύριε Δρίτσα? Τώρα μόλις σας ακούω. Τώρα ναι. Ρωτάω λοιπόν. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε με τις αμυντικές βιομηχανίες, τι σχέδιο έχετε? Εμείς έχουμε ένα τεκμηριωμένο σχέδιο που το εξήγηλε μόλις προ δύο μηνών στον Ιμητό, στις εγκαταστάσεις της Πυρκάλ, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, το οποίο στηρίζεται στον ενιαίο φορέα, δημόσιο φορέα αμυντικής βιομηχανίας. Και με θα παραμείνουν λοιπόν στο δημόσιο, λέτε, ως έχουν ή με αναδιάρθρωση, με αλλαγές, με απολύσεις, με μειώσεις, τι θα φυσικά κάνετε στον τομέα? Όχι, με αναδιάρθρωση και με εξυγίανση, χωρίς καμία απόλυση και χωρίς περιορισμό των δραστηριοτήτων, γιατί αυτός ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας όχι μόνο αναγκαίος. Θα συνεχίσει ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Καθόλου. Έτσι όπως το λέτε, άμα δεν αλλάξει τίποτα. Ο Έλληνας, ακούστε με, το ερώτημα σας το άκουσα, μην διαδίδετε τέτοια πράγματα που ο κύριος Τουρνάρας το είπε, τον ορθό τον διαδίδω εγώ κύριε Δρίτσα. Ο κύριος Τουρνάρας είναι υπόλογος. Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει χρέη των εταιριών, πληρώνει χρέη που δημιούργησαν κακοδιοικήσεις, όχι για την παραγωγική δραστηριότητα των εταιριών, αλλά για άλλους σκοπούς. Άρα κύριε Δρίτσα, ας τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι, είναι βιώσιμες επιχειρήσεις, είναι επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν και στην παραγωγική διαδικασία και προφανώς στην άμυνα της χώρας. Και αυτά τα πράγματα, αυτά δεν μπορεί να παίζει κανείς. Δεν χρειάζονται ελλείμματα. Όχι, άλλο λέω. Η απάντηση προς την κυβέρνηση είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Υπάρχει λύση, βεβαίως. Υπάρχει λύση. Βεβαίως, χωρίς ελλείμματα. Χωρίς ελλείμματα και χωρίς να υπάρξει. Χωρίς ελλείμματα. Όχι, μισό λεπτό. Και χωρίς να υπάρξει μια αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων όπου άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους ή τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας θα κοπούν. Αντίθετα, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ειδικά σε καταρτισμένους τεχνολογικά εργαζόμενους, αυτές οι επιχειρήσεις χρειάζονται και νέο αίμα, νέα ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, και δεν χρειάζεται να απολυθεί κανείς. Από εκεί και πέρα, πάμε για προσλήψεις δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άλλο. Δεν πάμε για προσλήψεις, σας παρακαλώ, ας κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Μα είπατε ενίσχυση του προσωπικού, κύριε Δρίτσα. Ενίσχυση του προσωπικού τι είναι? Όταν κοιτάξτε να δείτε, η αμυντική βιομηχανία της χώρας έχει πιστοποιημένη τεχνογνωσία ετών. Και αυτό είναι πλούτος του ελληνικού λαού και αφέθηκε εγκληματικά να αποδομηθεί. Είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει μια παραγωγική μονάδα να έχει τους κατάλληλους τεχνικούς, τους κατάλληλους μηχανικούς, γιατί αυτό φέρνει πλούτο και φέρνει αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι έτσι επιπόλαια προσλήψεις, είναι σχέδιο, οργάνωση, ανάπτυξη και σοβαρότητα. Μάλιστα κύριε Δρίτσα. Και αυτά κύριε είναι Δρίτσα, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα κέρια αυτά ζητήματα που συζητάμε. Βεβαίως και έχει ενδιαφέρον, αλλά ασφαλώς πρέπει να μιλήσουν και όλοι οι άλλοι σοβαρά. Έτσι, και όχι με ψεύτικες
και όχι με ψέματα να παραπλανούν και τους εργαζόμενους και λέτε για τα email τώρα και αυτές τις ιστορίες να ρωτήσω, ναι. Να ρωτήσω από αυτού κάτι, κύριε Δρίτσα, μου επιτρέπετε. Κάνει το συμφερόντον της Τρόικα. Μα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω μισό λεπτό. Γιατί κατά την εκτίμησή σας, αν έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί κατά την εκτίμησή σας η κυβέρνηση προχωράει ακόμα και, ακόμα και αν δεχτεί κανείς ότι είναι σε μια αντιπαράθεση με την Τρόικα στο θέμα του πώς θα κλείσουν, πώς θα αναδιαρθρωθούν κτλ. Γιατί προχωράει όμως σε μια αντίληψη όπου ένα κομμάτι θα κλείσει, ένα άλλο θα μείνει μισό, το ένα άλλο. Γενικώς δηλαδή μια αναδιάρθρωση που μειώνει το μέγεθος. Γιατί το κάνει? Νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς να παραδεχτείτε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει κανένα σχέδιο. Αφήνει διαρροές που αυτά δεν συνιστούν πρόταση. Η εκαθάριση εν λειτουργία, για μένα την Έλβο σημαίνει κλείσιμο, για μένα τα ελληνικά αμυντικά συστήματα σημαίνει δραστική συρρήκνωση. Αυτό δεν είναι σχέδιο, ναι. Αυτό είναι λογιστική διαδικασία. Και η διαφορά με την Τρόικα είναι ότι θέλει πιο γρήγορες διαδικασίες. Επομένως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για παραγωγική βάση της χώρας και για αμυντική αυτοεξυπηρέτηση, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλους όρους. Αυτά που λέει ο κύριος Τουρνάρας δεν μπορεί να είναι βάση για το επόμενο βήμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρίτσα. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.